Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Διπερφυράκης ο Καπέλιος ο Βασίλης, όσοι δεν με γνωρίζετε, πιστεύω ότι περισσότεροι γνωριζόμαστε. Θέλω να πω, να ευχαριστήσω το Δέλτα Σίγμα της Ομοσπονδίας που με κάλεσε σήμερα, να παραστώ και εγώ στην πίτα σας, στην ετήσια πίτα. Να πω καλησπέρα σε όλους τους παρευρισκόμενους και στους προέδρους των κλάδων, όπου το πρωτοβάθμιο μάλλον των σωματείων που είστε εδώ πέρα, και το επιμελητήριο. Ξέρω ότι, δεν σας απασχολήσω πολύ, ξέρω ότι οι κλάδοι σας είναι αλήθεια ότι έχετε περάσει δύσκολες μέρες, ξεπερνάτε δύσκολες μέρες, διότι είναι μια παρατεταμένη περίοδο για πολλά χρόνια τώρα, όπου πλήθεστε συνεχώς, όχι μόνο εσείς, αλλά και όλος ο ελληνικός λαός βέβαια. Μία με τα μνημόνια, μία με τον COVID, μία με την ακρίβεια, μία με τον αμοιόν κάλο. Είναι αλήθεια ότι περνάτε δύσκολες μέρες. Και επειδή είσαστε ευάλωτες κατηγορίες για το εμπόριο, είναι αλήθεια, είναι ευαίσθητο κομμάτι. Το εισπράττετε πρώτα εσείς. Είναι αλήθεια αυτό. Η πολιτεία νομίζω ότι προσπαθεί με πολλούς τρόπους να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση, να απαλύνει λίγο όσο μπορεί τον πόνο σας, αλλά και μετά δεν είναι οι πόροι ικανοί νομίζω τόσοι που θα μπορούσαμε να εξαλείψουν το πρόβλημα. Από εκεί και μετά η περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Περιφερειάρχης μας ο Βαγγέλης Ονίκας, ο οποίος στέλνει τους χαιρετισμούς, προσπαθεί και αυτή ώστε να είναι κοντά σας, ώστε να συμπαρασταθεί στο πρόβλημα και να βοηθήσει όσο μπορεί μέσα από διάφορους τρόπους να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Εύχομαι ο επόμενος χρόνος, μάλλον αυτός ο χρόνος, όχι ο επόμενος, αυτός ο χρόνος. Και τα επόμενα χρόνια να είναι καλύτερα, να ξεμπλέξουμε από αυτή την πανδημία που μας ταλαιπωρεί, να είναι πρόσχερη αυτή η ακρίβεια, να είναι πρόσχερη και σύντομη, ώστε να επανέλθουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς, να μπει η οικονομία σε μια τροχιά ανάπτυξης και να μπορέσουν και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να βρουν τον δρόμο τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαστε καλά. Να μου επιτρέψετε να αποχωρήσω γιατί έχω μια σύσκεψη επτάπτω στην περιφέρεια λόγω των καιρικών φαινομένων και να είσαστε καλά και υγεία. Και καλή συνέχεια. Ο βουλευτής του νομού μας, ο κύριος Μαντάς, για ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μετά από δύο χρόνια... Χαίρομαι πολύ που μετά από δύο χρόνια καταφέρουμε να ξαναβρεθούμε. Έστω και αν η πανδημία δεν έχει φύγει τελείως. Να συγχαρώ την προηγούμενη διοίκηση της Ομοσπονδίας για τη συνεργασία που είχαμε όλο το τελευταίο διάστημα και να ευχηθώ στη νέα καλή δύναμη και καλή πορεία στο δύσκολο έργο που βιώνουμε όλοι μας. Δεν θα σας κουράσω πολύ, αλλά οφείλω να δώσω κάποια συγκεκριμένα στοιχεία και απαντήσεις σε αυτά που είπε ο Πρόεδρος, γιατί αντιλαμβάνομαι πλήρως την αγωνία και τον προβληματισμό όλων σας για την πορεία των πραγμάτων, για την πορεία των επιχειρήσεών σας. Άλλωστε, και εγώ είμαι ένας μικρομεσαίος επαγγελματίας. Άρα λοιπόν βιώνω και ζω την αγωνία όλων σας όπως την βιώνετε και εσείς. Κοιτάξτε, είχαμε την ατυχία με το που αναλάβαμε την διακυβέρνηση αυτής της χώρας μετά από λίγους μήνες. Να ξεσπάσει αυτή η πανδημία η οποία έπαιξε ολόκληρο τον πλανήτη. Και αναπόφευκτα έπαιξε πολύ σημαντικά και την πατρίδα μας. Όμως, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας, είχαμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό τόσο προεκλογικά, αλλά και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ότι αποτελεί βαθιά μας πεποίθηση ότι για να αναπτυχθεί μια κοινωνία θα πρέπει να έχουμε λιγότερους πόρους. Σας θυμίζω ότι στον πρώτο κιόλας χρόνο καταφέραμε να μειώσουμε τον εισαγωγικό συντελεστή φορολόγησης, ας πούμε, για τα εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ για 14 ολόκληρες μονάδες. Μειώσαμε τη φορολογία εισοδήματος για τις επιχειρήσεις. Μειώσαμε τη φορολογία για τα μερίσματα. Μειώσαμε το ΦΠΑ. Μειώσαμε την προκαταβολή φόρου. Μειώσαμε κατά 4 μονάδες εργοδοτικές εισφορές. Αποδεσμεύσαμε
τις ασφαλιστικές εισφορές από το εισόδημα, κάτι που έπνιγε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, και μέσα στην κρίση, αυτής της πανδημίας, καταφέραμε αυτή η μικρή χώρα, η Ελλάδα, με ό,τι δυνάμεις και αν είχε, να μπορέσει να διοχετεύσει στην πραγματική οικονομία περί τα 43 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις, να στηρίξει την πραγματική οικονομία. Ήταν η πρώτη φορά που όλοι μας, όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είδαν απευθείας λεφτά στους λογαριασμούς τους με τη μέθοδο της εξτρεπέας προκαταβολής, ακριβώς για να στηρίξουν, για να στηριχθούν σε μια δύσκολη συγκυρία όταν αναγκάστηκαν να κλείσουν τα μαγαζιά τους, όταν αναγκάστηκαν να κάνουν διακοπή των υπηρεσιών τους. Θα μου πείτε, επιστρεπτέα είναι, κάποια από αυτά θα πρέπει να τα επιστρέψουν. Εδώ είμαστε και ήδη νομίζω βλέπετε ότι έχει ανοίξει η κουβέντα για το τι τελικά θα επιστραφεί από όλο αυτό. Για να ενημερώσω ότι σήμερα μας ψηφίστηκε οριστικά η επιστροφή και με ένα άσχημο νέο. Δεν ψηφίστηκε οριστικά σήμερα. Θα σας πω και αυτό. Ακούστε λίγο. Η πορεία των πραγμάτων, βήμα-βήμα και μέρα με την ημέρα, δείχνει το πώς ακριβώς θα κινηθούμε και το τι ακριβώς θα πρέπει με βάση τα όρια και τις δυνατότητες που έχει η χώρα να μπορέσουμε να δίνουμε αντίστοιχα φοροελαφρύνσεις. Κοιτάξτε, για να δώσεις πλούτο πρέπει πρώτα να τον παράξεις. Είδατε ότι το 2021 όλες οι εκτιμήσεις ήταν ότι η χώρα μας θα κλείσει με ανάπτυξη περίπου 5-6%. Ξεφνικά οι προσδοκίες ήταν πολύ. Τελικά το αποτέλεσμα ήταν πέρα κάθε προσδοκιών. Και το 2021 δημιουργείται ένας δημοσιονομικός χώρος τεράστιος, τον οποίο αυτός με δίκαιο τρόπο πρέπει να επιστραφεί στους πολίτες. Εξού και οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για μείωση του ΕΝΦΙΑ, η οποία έφτασε στο 34% σε σχέση με το 30% που είχαμε δεσμευθεί προεκλογικά. Εξού οι ενισχύσεις στον αγροτικό κόσμο. Εξού οι ενισχύσεις για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, ή μάλλον οι παροχές για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, και εξού και άλλα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες που θα δείτε, για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά την ενεργειακή κρίση, που μαζί με την πανδημία δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας σε όλους μας. Η ενεργειακή κρίση όμως είναι κάτι το οποίο δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Το αντιλαμβάνεστε και το βλέπετε όλοι. Είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο, λύνει όλες τις χώρες. Και να είστε βέβαιοι ότι καμία χώρα στον πλανήτη δεν μπορεί να καλύψει όλη τη ζημιά από μόνη της που δημιουργεί αυτή η κρίση. Νομίζω θα ήμασταν αφελείς αν λέγαμε ότι θα μπορούσαμε να καλύψουμε όλη τη ζημιά ως χώρα που δημιουργείται λόγω της αυξήσεως του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και ό,τι αυτό έχει συνεπακόλουθο στην πραγματική οικονομία. Ταυτόχρονα με όλα αυτά, να αναφερθώ λίγο στον αναπτυξιακό νόμο τον οποίο είπε ο Πρόεδρος, ο οποίος ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή. Ο αναπτυξιακός νόμος, Πρόεδρε, είναι για πρώτη φορά, είναι ο πρώτος μάλλον νόμος στην τελευταία 20ετία, που όχι μόνο αποκλείει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά τις προτρέπει και τις ενισχύει στον έντονο στον αναπτυξιακό νόμο. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί για πρώτη φορά υπάρχει το όριο υποβολής φακέλου στον αναπτυξιακό νόμο, ο προϋπολογισμός μειώνεται σε 100.000 ευρώ. Από 200 και 250 που ήταν μέχρι σήμερα. Δύο βασικά χαρακτηριστικά που είχαν πρόβλημα οι μικρές επιχειρήσεις να ενταχθούν. Το ένα ήταν, για παράδειγμα, η μεγάλη γραφειοκρατία που ζητούσε αναπτυξιακός νόμος και η προετοιμασία. Ακόμα και αυτή μειώθηκε με σημαντικά, με πολύ λιγότερα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθεί κάποιος. Και κυρίαρχο το θέμα της έκθεσης βιωσιμότητα από ελληνική τράπεζα, η οποία εξαιρέθηκε από δικαιολογητικό για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο. Και ταυτόχρονα οι διαδικασίες και οι ταχύτητες έγκρισης, οι οποίες μπήκαν χρονικά όρια μέχρι 2 μηνών για την έγκριση, και ταυτόχρονα πολύ γρήγορα όλες οι διαδικασίες να τρέξουν έτσι ώστε κάθε μικρομεσαία, πολύ μικρή επιχείρηση, η οποία θέλει να ενταχθεί, θέλει να κάνει ένα σχέδιο το οποίο να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, να μπορεί πλέον να το υποβάλει. Και πέρα από την επιδότηση, θα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο αναπτυξιακός νόμος μπορεί να επιδοτήσει είτε την ενίσχυση θέσεων εργασίας, είτε τις φοροαπαλλαγές για κάποια χρόνια, είτε ακόμα και αγορές μέσω leasing για να μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα όλο και περισσότεροι να μπουν για να ενταχθούν. Όλα αυτά που σας ανέφερα, τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση εδώ τα τελευταία 2 χρόνια, κυρίως αφορούν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Κυρίως αφορούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί ξέρετε κάτι, οι μειώσεις φόρων δεν αφορά μόνο τους μεγάλους. Μειώσεις φόρων είναι ένα μεγάλο ζήτημα για όλους μας, για να μπορέσουμε καθημερινά να λειτουργούμε, γιατί πιστεύουμε
ότι όλοι οι επαγγελματίες θέλουν να πληρώνουν και τους φόρους τους και το ΦΠΑ τους και τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Θα πρέπει όμως να μπορούν να τους πληρώσουν. Για να μπορούν να τους πληρώσουν, θα πρέπει να έχουμε να είναι σε ένα ποσοστό τέτοιο που να μην το θεωρούν ότι αφενός το κράτος είναι πάνω το κεφάλι τους και τους κλέβει το κέρδος και τη δουλειά τους, και αφετέρου να είναι ένας δίκαιος χώρος για να μπορούμε όλοι να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Εγώ δεν θέλω να ωραιοποιήσω την κατάσταση, να πω ότι όλα είναι καλά ή όλα πάνε τέλεια ή βιώνουμε μια κατάσταση πάρα πολύ καλή στην πραγματική οικονομία. Σίγουρα η δίδυμη κρίση, η πανδημία με ενεργειακή κρίση δημιουργεί προβλήματα. Κάποιοι κλάδοι πλήττονται περισσότερο, κάποιοι κλάδοι πλήττονται λιγότερο. Όμως αυτή η μικρή χώρα, η οποία έχει περάσει 10 χρόνια μνημόνια, έχει παλέψει με αυτές τις κρίσεις, δείχνει στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και πολύ θετικά. Είμαστε μια χώρα η οποία καταφέραμε μέσα στην πανδημία να μειώσουμε την ανεργία κατά 4% μονάδες. Είμαστε μια χώρα η οποία μπορεί πλέον να σηκώνει το κεφάλι και να την εμπιστεύονται οι μεγαλύτερες εταιρείες σε όλο τον πλανήτη. Έχουμε αυξήσει τις ξένες επενδύσεις στην πατρίδα μας σε τέτοιο βαθμό που αυτή τη στιγμή αποτελούμε πρωταθλήτρια χώρα στην Ευρώπη. Μεγάλες επενδύσεις έρχονται, επενδύουν, ανοίγουν θέσεις εργασίας για να μπορέσουν τα παιδιά όλων μας να μπορέσουν να ανοίξουν, να μπορέσουν να βρουν μια καλή δουλειά, μια καλή αμοιβόμενη θέση. Ο τουρισμός περιμένουμε το 2022 να, εφόσον όλα πάνε καλά, τουλάχιστον με την πανδημία και έχουμε μια μείωση της έξαρσης, να μπορέσουμε να έχουμε ένα δυνατό καλοκαίρι, μια δυνατή περίοδο που πιθανόν να αγγίξει και το 19 φέτος, τουλάχιστον κάποια στοιχεία αυτό δείχνουν. Έχουμε μπροστά μας το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο σύντομα θα αρχίσει να φαίνεται στην πραγματική οικονομία με τις επενδύσεις που θα γίνουν μέσα από εκεί, είτε με έργα υποδομής, είτε με οριζόντια έργα σε όλη τη χώρα που έχουν αναπτύξει τα Υπουργεία για να μπορέσουμε να στηριχθεί στο σύνολο της χώρα και μέσα από αυτό να έχουμε όφελος όλοι μας. Και έχουμε μπροστά μας μια περίοδος η οποία ευελπιστούμε όλοι. Άλλωστε, εμείς νομίζω στη Μεσσηνία το έχουμε ζήσει, ότι όταν εκλείψει αυτός ο εξωγενής παράγοντας που δημιουργεί πρόβλημα στην οικονομία μας, που είναι η πανδημία, η οικονομία θα λειτουργήσει ελαττηριακά, θα λειτουργήσει αναπτυξιακά και θα μπορέσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο πολύ γρήγορα να πετύχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα για όλους μας. Σας θυμίζω δε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μέσα στα 2 χρόνια αυτά, οι καταθέσεις των Ελλήνων έχουν αυξηθεί περίπου 35 δισεκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες. Αυτό και από μόνο το αποτελεί ένα στοιχείο ότι κάποια από αυτά τα χρήματα έχουν μείνει στις τράπεζες. Γιατί ο κόσμος δεν έχει ψυχολογία να καταναλώσει με την πανδημία, με την κρίση, όλα αυτά. Με ένα μέρος, πολύ μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων θα επενδυθούν στην αγορά, θα βγουν. Πότε? Όταν απελευθερωθούμε από όλα αυτά που βιώνουμε ως χώρα. Κλείνοντας, για να μην σας κουράσω και συγγνώμη για την πολυλογία μου, όσον αφορά το θέμα των τραπεζών. Κοιτάξτε, το θέμα των τραπεζών δεν είναι ένα απλό πράγμα. Οι τράπεζες πολύ δύσκολα θα επανέλθουν στη φάση που βρισκόμασταν προ-μνημονίων, να μπορέσουμε να είναι τόσο πολύ ανοιχτές στις χορηγήσεις και στις στήριξη των επιχειρηματικών. Και αυτό κυρίως γιατί η πορεία των τραπεζών τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με τις ανακεφαλοποιήσεις που πήραν, σε οδηγούν σε μια κατάσταση η οποία θα πρέπει να είναι πολύ σφιχτές, πρέπει να μειώσουν προσωπικό, να μειώσουν έξοδα, να χαμηλώσουν το ρίσκο τους, ταυτόχρονα να λυθούν πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κόκκινα δάνεια για να μπορούν να αποκτήσουν μεγάλη επιστροφική ικανότητα και να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, που σίγουρα δεν θα είναι καλύτερο από ότι είναι τώρα, αλλά δεν θα είναι και μια εποχή σαν αυτή που έχουμε βιώσει τη δεκαετία του 2000, που νομίζω όλοι μας τη θυμόμαστε πολύ καλά, τι είχε συμβεί τότε και βέβαια τα πληρώσαμε αργότερα. Δεν είναι κάτι εύκολο. Αυτό που θα σας συμβούλευα είναι να εκμεταλλευτείτε όλα τα εργαλεία που δίνει το κράτος, τουλάχιστον όσοι μπορείτε, για τους τρόπους χορήγησης και για τους τρόπους επιδοτήσεων και για τις συγχωνεύσεις και για πολλά πράγματα, ό,τι εργαλεία μπορεί να δώσει, που είναι εργαλεία τα οποία είναι εφικτά, είναι βιώσιμα, είναι ρεαλιστικά, για να μπορείτε να τα εκμεταλλευτείτε κι εσείς. Και το θέμα του ακατάσχετου λογαριασμού, που έχει το απόλυτο δίκιο και είναι παράλογο που τόσο καιρό δεν έχει γίνει και πρέπει να γίνει, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε αυτή τη στιγμή τώρα ότι ένας επαγγελματίας από τη μία τον υποχρεώνει να πληρώνει το προσωπικό του μέσω της τράπεζας, για παράδειγμα, για να θεωρείται έξοδο, και απ' την άλλη να έχει λογαρισμένο λογαριασμό, επειδή έχει κάνει τη ρύθμιση στη ΔΟΗ, αλλά πρέπει να έχει εξοπλίσει το 25% για να την κάνει αποδέσμευση.
Έτσι δεν είναι, Παύλο? Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Είναι πράγματα όμως τα οποία, να ξέρετε, ότι θα είναι στην ατζέντα μας ως πρώτα διαπραγμάτευση το αμέσως προσεχές καλοκαίρι, που θα τελειώσουμε από την υποπτία του Διεθνούς Ομοσπονδιακού Ταμείου, γιατί πλέον το έχουμε αποπληρώσει και πλέον θα φύγει από την υποπτία του κράτους, και ταυτόχρονα θα περάσουμε σε χαλάρωση εποπτείας για να μπορέσουμε αυτό το μέτρο, θα είναι το πρώτο το οποίο θα προσπαθήσουμε να το εντάξουμε και να το. Γιατί είναι πραγματικά κάτι το οποίο αποτελεί μια βιώσιμη λύση για πολλές επιχειρήσεις. Ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει έξω στην αγορά και νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε. Εύχομαι καλή χρονιά. Εύχομαι του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ και να μιλάμε με καλύτερες συνθήκες, κυρίως για αυτά που βιώνουμε ως χώρα και ο κόσμος όλος. Και εύχομαι να είστε όλοι γεροί, δυνατοί και πολύ καλές και μεγάλες επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.